η παιδεία που έχουν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θα πραγματοποιηθούν. Στον χώρο της υγείας έχουν δρομολογηθεί 10.000 προσλήψεις. Θα πραγματοποιηθούν όλες στο ακέραιο, όπως και οι 3.000 προσλήψεις στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Και εν τέλει, η κυβέρνησή σας θα διατηρήσει τον κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε μία αποχώρηση ή θα επαναφέρει τον κανόνα 1:5. Ευχαριστώ. Το τι συνιστά, ξέρετε, δρομολογημένη πρόσληψη είναι αντικείμενο προς συζήτηση. Αυτές ήταν προσλήψεις εξαγγελίες, ούτε πιστώσεις. Δεν βρήκαμε ούτε μία πίστοση σε προϋπολογισμό για αυτές τις προσλήψεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σταθώ εγώ εδώ και πάρα πολύ εύκολο για τον κύριο Τσίπρα, αποχωρώντας, να ανακοινώνει προσλήψεις οι οποίες δεν υποστηρίζονται από οικονομικά δεδομένα. Πάρα τα αυτά. Στο ζήτημα των προσλήψεων έχουμε ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Προχωράμε άμεσα σε προσλήψεις και νοσηλευτικού προσωπικού και ιατρικού προσωπικού. Ήδη έχουμε καταφέρει και έχουμε βρει κάποια κονδύλια για να προσλάβουμε 800 γιατρούς στον ΕΟΠΗ για να υποστηρίξουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα. Προχωρούν οι προσλήψεις στην ειδική αγωγή από εκεί που τις βρήκαμε. Ήταν σωστή η πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης και θα ολοκληρωθεί. Και ανάλογα με τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, θα προχωρήσουμε και στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην εκπαίδευση, δίνοντας πάντα μια προτεραιότητα στους αναπληρωτές καθηγητές. Αλλά για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε καταρχάς μια πλήρη καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, να δούμε πού είναι οι ουσιαστικές μας ανάγκες και να ξανακάνουμε έναν ουσιαστικό σχεδιασμό με βάση τα πραγματικά δεδομένα της εκπαίδευσης σήμερα. Δεν θα είμαστε στον κανόνα 1:5. Αυτό μπορώ να σας το πω πια. Διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κινηθούμε σε πολύ πιο σε καλύτερα επίπεδα από αυτό. Αλλά πάλι το ζήτημα δεν είναι αν ο κανόνας 1:1 γνωρίζεται έχει ήδη ξεπεραστεί από την κυβέρνηση. Είχαμε περισσότερες προσλήψεις από αποχωρήσεις. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να παίζουμε με τους κανόνες, είναι να προσλαμβάνουμε εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Και η μεγάλη κριτική που άσκησα εγώ στην κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι δεν προσέλαβε προσωπικό εκεί που είχαμε ανάγκες, αλλά προσέλαβε προσωπικό με κριτήρια πελατειακά, κομματικά και χωρίς να βλέπει πού έχουμε ουσιαστικές ανάγκες, ειδικά σε καταρτισμένο προσωπικό. Ο κύριος Μπανάτσας από το TRT και να